πάμε, γιατί σήμερα είναι 1η Νοεμβρίου και εκτός από καλό μήνα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι και η Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Σβάρνα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Κουτροκόη, κύριε Υποφάντη. Ο νέος πρόεδρος. Ο νέος πρόεδρος, λοιπόν. Σήμερα, ναι. Ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμόσχευσης. Είναι μια μέρα που πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να ενισχύσουμε το θεσμό αυτό. Γι' αυτό σας καλέσαμε, για να στείλετε το δικό σας μήνυμα για τη σημερινή ημέρα. Να σας ακούσουμε, λέτε. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι να ευαισθητοποιηθεί όλος ο κόσμος, να προβληματιστεί και να γίνει δωρητής οργάνων σώματος για μετά θάνατον, προφανώς. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Μέσα από με όλους τους τρόπους επικοινωνίας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, μέσω του ΤΑΞΗ, μέσα των ΚΕΠ, μέσα των ακόμα και της αλληλογραφίας, και μιλάμε για δωρητές οι οποίοι δωρίζουν τα όργανα τους για μετά θάνατο. Είμαστε ευαίσθητοι Έλληνες, συμμετέχουμε. Υπάρχει ευαισθησία, παρότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε στην 23η θέση με μέσο όρο των 8,8 ανά εκατομμύριο, ναι. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 19,8. Ο μέσος ωστόσο, όρος τα τελευταία, ναι. Και εμείς είμαστε μόνο 8,8. Χρόνια, μάλιστα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια κάναμε ένα άλμα, φύγαμε από το 4,4 και φτάσαμε στο 8,4. Είναι σημαντικό, όπως επίσης να τονίσω ότι υπάρχει μεγάλη, εδώ μπορούμε να πούμε ότι πάμε καλά, στο θέμα της ζώσης μεταμόσχευσης, όπου εκεί είμαστε στο 10,1% όταν η μέση... Όταν χρειαστεί η μάνα στο παιδί, ο πατέρας στο παιδί κτλ. 6,1. Ναι. Πόσος είναι ο μέσος όρος, είπατε? Ναι, είναι... Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 6,1 και είμαστε στο 10,1 στη ζώσα μεταμόσχευση. Στην ανάγκη ο Έλληνας, είδατε κύριε Πρόεδρε, τι κάνει. Στην ανάγκη, ναι. Ακριβώς, και μιλάμε σε... Γεννείς από τον πρώτο στον τέταρτο βαθμό εξαίματος, σε ευθεία η πλάγια γραμμή, και μέχρι τον δεύτερο βαθμό εξαγνιστές, σε ευθεία η πλάγια γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, επειδή η γραμμούλα μας έχει ένα θεματάκι, θα σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για αυτά. Χίλια ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεροί και δυνατοί όλοι. Πολύ.